και ούτε προσπαθούμε να βάλουμε τη μία κοινωνική ομάδα απέναντι στην άλλη. Οι αγρότες, ξέρετε, είναι ένα είδος πληθυσμού το οποίο δουλεύει πάρα πολύ σκληρά και δεν έχει καμία σχέση με τα υπόλοιπα. Έχει δίκιο ο κύριος Τζέλας ότι δεν πληρώνονται κάθε μήνα. Γι' αυτό και ως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης φροντίσαμε και φροντίζουμε να πληρώνονται εγκαίρως. Εντάξει, αυτό το εγκαίρως, αλλά έβαλε άλλο ζήτημα. Ότι με, εγώ δεν μπορώ να έχω 1.200 όπως ο άλλος κόσμος. Εγώ θέλω 15.000. Ακατάσχετο. Τι να δούμε. Ο κύριος Τζέλας είχε δίκιο όταν είπε ότι οι αγρότες δεν πληρώνονται. Δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι οι αγρότες κάθε μήνα. Γι' αυτό και φροντίσαμε να πληρώνονται εγκαίρως. Και γνωστοποιήσαμε από τώρα τις ημερομηνίες πληρωμής τους. Πρώτον. Δεύτερον, για το κατάσχετο, ήδη υπάρχει μια συζήτηση. Είναι θέμα διαπραγμάτευση. Μάλιστα. Για να αρκεθεί ένα όριο. Διαπραγμάτευση εννοείται τη ελληνική πλευρά τη κυβέρνηση με του δανειστές. Βεβαίως. Για ένα όριο ακατασχέτου, το οποίο δεν θα είναι σίγουρα 1.250 ευρώ, αλλά και δεν θα είναι σίγουρα 15.000 ευρώ. Έτσι. Αυτή τη στιγμή είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Και έρχομαι τώρα και στα υπόλοιπα. Κάθε μέρα, και εγώ και ο κύριος Τσιερώνης και ο κύριος Αποστόλου, μιλάμε με αγρότες. Η πόρτα του Υπουργείου είναι ανοιχτή. Εμείς τι λέμε? Ότι όντως το κόστος της παραγωγής είναι υψηλό. Προτείνουμε όμως και προωθούμε ήδη τον ενεργειακό συμψηφισμό. Προωθούμε προγράμματα, ήδη προχτές ο κύριος Αποστόλου έδωσε εντολή να προχωρήσει το πρόγραμμα της νητρορύπανσης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό αφενός και για το περιβάλλον, αφετέρου και για τον αγρότη. Οι αγρότες μας ακούνε, γνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι το πρόγραμμα της νητρορύπανσης. Μισό λεπτό. Να βάλουμε όμως και τα άλλα ζητήματα που ακούστηκαν. Για παράδειγμα, ζητούν να αποσυρθεί η κυβερνητική απόφαση για τη διαβίβαση στο ΚΕΑΟ των χρεών κάτω από 5.000. Μάλιστα. Ακούστε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται το ακατάσχετο, γιατί έχει σχέση και με το ακατάσχετο. Ναι, αλλά συζητιέται το ένα, συζητιέται το άλλο. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να πάρουν απαντήσεις αυτά, γιατί αυτοί είναι οι λόγοι της κινητοποίησής τους. Θα έχουμε κάποια απάντηση, δηλαδή θέλω να πω. Ότι είναι γενικώς μια συζήτηση που έχει ανοίξει ή περιμένουμε χειροπιαστά αποτελέσματα αυτές τις μέρες? Περιμένουμε χειροπιαστά αποτελέσματα αυτές τις μέρες. Γι' αυτό που είπε ο κύριος Τζέλας. Γιατί είναι πρόσφατο, είναι πριν τρεις μέρες. Ούτε τρεις μέρες, πριν δύο μέρες. Στα επόμενα θέματα θέλετε να τα θέσετε εσείς. Βεβαίως. Να πούμε το φορολογικό. Να δούμε το φορολογικό. Για πάμε στο φορολογικό. Λέει ότι... το φορολογικό. Το οποίο δυστυχώς για μένα αυτό λίγο όχι διχάζει τους αγρότες. Δεν γνωρίζουν πολύ ότι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, με το νόμο 4387 του 2016, η κατά κύριο επάγγελμα, βέβαια εδώ είναι κάτι το οποίο διαφωνούν μεταξύ τους οι αγρότες, θα πληρώσουν λιγότερο φόρο φέτος. Το γνωρίζουν, αλλά λένε ότι πρέπει να το δούμε πακέτο μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές, για τις οποίες ζητούν κατάργηση για χρέη. Να ξεκαθαρίσουμε το φορολογικό, η κατά κύριο επάγγελμα αγρότες με το νόμο 4387 του 2016 θα πληρώσουν λιγότερο φόρο, διότι έχουν εκτός από το αφορολόγητο, να θυμίσουμε ότι έχουν αφορολόγητο, έχουν και επιπλέον έκπτωση φόρου 2.000 ευρώ. Αναλόγως με τα εξαρτώμενα τέκνα. Θα μπούμε στη συζήτηση με τα τεκμήρια που πρέπει να αντιμετωπιστεί και πάλι και αυτό η κυβέρνηση λέει ότι θα το δει σε κάποιες περιοχές που έχουν προβλήματα κλπ. Αλλά δείτε. Γλιτώνει, λέει κάποιοι, παραδέχονται οι αγρότες ότι μπορεί να γλιτώσουν κάτι σε σχέση με το παρελθόν σε αυτόν τον τομέα. Αλλά με να πληρώσουν, λέει, τεράστιες εισφορές, αυτή τη μεγάλη αύξηση, ποιο είναι το μεγάλα, η πλειοψηφία των εισοδημάτων και μάλιστα τα μικρά εισοδήματα δεν πλήττονται από το ασφαλιστικό. Πιστέψτε, δεν πλήττονται από το ασφαλιστικό. Κύριε Κοκαλή, εμείς ως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ακούστε, προτείνουμε ο αγρότης πλέον να έχει ένα νέο μοντέλο αγροτικής παραγωγής ανασυγκρότησης. Προωθούμε τον συνεργατισμό, τις ομάδες παραγωγών. Ναι, αλλά πάμε να δούμε στα συγκεκριμένα. Αυτό. Πάμε να δούμε στα συγκεκριμένα. Έχουν βάλει θέμα, ας πούμε, για παράδειγμα, για τα πετρέλαιά τους. Και λέμε ότι είναι πάρα πολύ ακριβό. Ακούσατε τι είπε, ότι ένα τρακτέρ για να το γεμίσω, λέει, θέλει 300 ευρώ πετρέλαιο για να πάει να κινηθεί αυτό το τρακτέρ. Εάν λοιπόν το πετρέλαιο είναι το ίδιο ακριβό όπως με τον υπόλοιπο κόσμο, τότε αν μου ανεβάζει, μου εκτοξεύει το κόστος μου. Γιατί, μάλιστα, λέγαμε άλλοι αγρότες στους εφοπλιστές, έχετε φτηνό πετρέλαιο και στους αγρότες έχετε ακριβό πετρέλαιο. Για τη μείωση του κόστους παραγωγής, εμείς ως ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προτείνουμε τον συνεργατισμό, τις ομάδες παραγωγών, το υγιές συνεταιριστικό κίνημα, το οποίο μπορεί να εκμεταλλευτεί κονδύλια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης, το οποίο είναι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το οποίο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης
είναι προς όφελος των αγροτών, είχε τη μεγαλύτερη απορροφητικότητα. Τώρα ξεκινάνε οι νέοι αγρότες μετά τα σχέδια βελτίωσης. Οι αγρότες μας ακούνε, γνωρίζουν ότι με τα σχέδια βελτίωσης μπορούν να αγοράσουν τρακτέρ, να εκμεταλλευτούν, να γνωρίζουν το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα και δεν πρέπει να πάνε χαμένα. Σίγουρα το κόστος παραγωγής, εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στην οικική γεωργία. Να μην παρεξηγηθώ. Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε ένα προς ένα. Σας είπα πριν το διαπραγματευτικό έγγραφο του κινητού και ποιό. Θα απαντήσουμε ένα προς ένα. Ναι, να ρωτήσουμε κάτι άλλο. Επειδή προβάλλετε, ας πούμε, το κοινωνικό πρόσωπο μιας πολιτικής, γιατί δεν συμφωνείτε να σφραγίζονται χωρίς όρους και προϋποθέσεις στα βιβλιάρια υγείας του ΟΓΑ? Είναι ένα θέμα που βάζουν. Λένε ότι τα βιβλιάρια μας του ΟΓΑ να σφραγίζονται. Μην κάθονται και λένε χρωστάει τόσα, κάνει τόσα. Τα βιβλιάρια υγείας του είναι. Σε σχέση με την ασφαλιστική νομοθεσία, εμείς ως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, επαναλαμβάνω, θέτουμε και άλλα θέματα τα οποία δεν τα έχουν θέσει και οι αγρότες. Τα δάνειά τους, τα κόκκινα αγροτικά δάνεια. Εγώ προσωπικά έχω αναλάβει πρωτοβουλία για την ενημέρωση των αγροτών για τα δάνεια τα οποία είχαν από την παλιά αγροτική τράπεζα. Τα δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Θα τα ανακοινώσουμε τώρα τις επόμενες μέρες στους αγρότες. Είμαστε δίπλα στους αγρότες. Ακούστε, δεν είμαστε απέναντι. Και είμαστε κάθε μέρα στο Υπουργείο για να συζητάμε τα προβλήματά τους. Κύριε Κόκαλη, παρόλα αυτά, ακόμα και την ώρα αυτή που συζητάμε, έρχονται σοριδών μηνύματα από αγρότες και λέει, για παράδειγμα, ότι και εδώ λέει στην εκπομπή σας ο Υπουργός, δεσμεύτηκε, λέει, για τα αγροτικά πετρέλαια, ότι θα πιστωθούν. Δεν έχουν πιστωθεί ακόμα. Δεν έχουν πιστωθεί ακόμα. Δεν ξέρω, ακούστε, 30, οι ίδιοι οι αγρότες με μηνύματά τους. Μιλάμε για το 13-14, έτσι. Ακούστε, όντως πληρώνουμε εκκρεμότητες του παρελθόντος. Αυτό κάτι πρέπει να το αναγνωρίσουν οι αγρότες. Τα πετρέλαια θα πιστωθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος 31 Ιανουαρίου. 31 Ιανουαρίου, λοιπόν, δώσατε μια δέσμευση, ημερομηνία. Είναι μια 30, ημερομηνία. 31, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Αυτή είναι μια ημερομηνία, είναι μια δέσμευση. Ναι, ναι. Στην Τράπεζα της Ελλάδος θα πιστωθούν. Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει περίπτωση κατάργησης, για να το επαναφέρω το θέμα, του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο ή όχι? Είναι υποσυζήτηση αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Λοιπόν, κύριε Κόκαλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.